Шрама, го проведох у Батонело. Ήθελα να αναφερθώ, αναφέρεται ο κ. Δήμαρχος στο χωριό μας. Το χωριό μας έχει ένα από τα βασικότερα προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους τις κοινότητες, όπως έχει και η Ανάργυρη, έχει και το δικό μας και ακόμα χειρότερα. Έχει γίνει μια γεωτεχνική μελέτη, μια στατική μελέτη μάλλον, πρόσφατα ο κύριος Μπύρος στη θητεία του. Στη θητεία του δηλαδή την τελειοποιήσαμε και την δείξαμε στο χωριό μας. Μίλησε εκεί οι καθηγητές, μιλήσαν όλοι και τον αναφέρθηκαν κάποια παιδιά μέσα στο χωριό, τον κύριο καθηγητή, αν μπορεί να μείνει μέσα στο χωριό έστω και μία μέρα. Και τι λέτε να είπε, ούτε ώρα. Από εκεί καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα στο χωριό μας. Πρόσφατα έφυγε 500 μέτρα χώμα από το ρηχείο που δραστηριοποιείται από το χωριό μας. Το χωριό μας από εκεί το σημείο και πάνω είναι ένα χιλιόμετρο. Εάν φύγει άλλα 500, είμαστε στα 500 κι εμείς. Και το χωριό μας έχει τρία μεγάλα ρήγματα. Με πολλά μέτρα καθίζεσαι στα τόσα χρόνια που υπάρχει η βία. Εγώ ήθελα να το δείτε λίγο, δεν θα συζητήσω με την κατάσταση, εγώ ήθελα να το δείτε λίγο σοβαρά το θέμα, ίσως υπάρχει και αυτό η μετεκατάσταση του χωριού μας. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα. Κανένας. Από άνεργους είμαστε στο φουλ, είμαστε στη β' ζώνη, τώρα μας βάλαν στη β' ζώνη, ενώ είμαστε στα 1000 μέτρα απόσταση το τελευταίο σπίτι, είμαστε τώρα στο ένα χιλιόμετρο. Δεν μπορούν να μπουν τα παιδιά στη δουλειά. Είναι 10 παιδιά, δεν είναι παραπάνω, όπως είπαμε και οι ανάγκες, 10 είμαστε. Και από άλλα χωριά που είναι στα 10 χιλιόμετρα είναι στην Α' ζώνη. Πώς γίνεται αυτό. Οι γεωτρήσεις των αγροτών είναι κρεμασμένες εδώ και 15 χρόνια, κύριε Υπουργέ. Μας ζητάνε να βγάλουμε άδειες λειτουργίες. Τι άδειες λειτουργίες να βγάλουμε εμείς. Μπορούμε να βγάλουμε. Κρεμασμένες είναι όλες. Παρακαλάμε τη ΔΕΗ να ρίξει κάποια κυβικά νερό μέσα στο τέτοιο. Μας λέει δεν έχουμε άδεια να ρίξουμε νερά, λέει, μέσα στα κανάλια. Πρέπει να τα ρίξουμε στη Μεγάλη Τάφρο, την κεντρικό κανάλι. Λέμε τους κύριο Περιφερειάρχη, λέμε κάποιους ανθρώπους να μας δώσουν μία λύση. Δεν υπάρχει. Θέλουν καθαρισμό τα κανάλια, θέλουν να γίνουν κάποια φράγματα μέσα στα κανάλια. Όλα είναι υποσυζήτηση, λένε θα γίνει, περνάνε τα χρόνια και η δουλειά είμαστε κρεμασμένοι όλοι. Άλλο μιλώσω. Τόση ώρα μιλούσαν όλοι. Εγώ ήθελα να σας πω και Υπουργέ, το 84 χτίστηκε ένα σπίτι στο Βαρδόν. Ήταν διόρθωτο. Το 93 το έκανε μόνο κατοικία. Το ρίξανε. Το 2004 έγινε επίπεδο. Χώμα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι το μόνο χωριό που απολυτριώθηκε σπίτι στο Βαρδόνερο. Ένα χωριό απολυτριώθηκε ένα σπίτι και είναι άλλα 20 σπίτια που είναι στην ίδια κατάσταση. Ευχαριστώ.